Να τα μαθαίνω και να τα λέω μπροστά από την κάμερα. Τώρα νιώθω κάπως περίεργα. Ναι. Η καθημερινότητα σου ποια είναι? Ξυπνάω το πρωί. Καφεδάκι, χωρίς τσιγάρο γιατί το έχω κόψει. Ανάλογα, κάνω διάφορες δουλειές, ψωνίζω, τώρα που δεν ήταν πια γυρίσματα. Έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οπότε διαβάζουμε, κάνουμε, βλέπουμε ταινίες, μαγειρεύω. Α, μαγειρεύεις σπίτι. Ναι. Θα σου πω, αλήθεια, στο σπίτι έχεις μια παλιά σκάφη από το χωριό, από το Αίγιο. Ναι. Μια παλιά σκάφη που έπλαινε η μάνα μου όταν ήμασταν μωρά τα ρούχα. Και γιατί την πήρες αυτή στην Αθήνα? Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γενικά τα παλιά μου αρέσουν. Έχεις πολλά αντικείμενα από το παρελθόν στο σπίτι σου? Όχι πάρα πολλά. Έχω, ας πούμε... Όχι, εντάξει. Ένα που έχω, ας πούμε, είναι ένα βιβλίο εκθέσεων του Δημοτικού. Ναι. Το οποίο ήταν, νομίζω, πρώτη ή δευτέρα Δημοτικού. Όπου έχω γράψει, φαίνεται μικρός με ένα μολύβι, όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός, στη γραμματική σχολή να σπουδάσω, να γίνω ο πιο τρανός. Αλήθεια λες τώρα? Ναι. Το έχεις γράψει αυτό? Ναι, από μικρούλης το ήθελα. Αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στην πορεία, στην εφηβεία, δεν ήμουνα και σίγουρος. Έλεγα ό,τι προκύψει. Ήμουνα πολύ πιο χαμηλών τόνων και ντροπαλός. Αλλά κάπως τα έφερε μία. Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι ένας άνθρωπος πολύ συναισθαλμένος, πολύ ντροπαλός κτλ. Έχεις μπλέξει ποτέ σε καυγά, να παίξεις ξύλο, να τσακωθείς, να βρεθείς έντονα, να ψώσεις τη φωνή σου κτλ? Νομίζω πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Και νομίζω πρέπει να τις μετράω τις φορές στα δάχτυλα του ενός χεριού. Για ποιους λόγους δηλαδή μπορεί να έχει γίνει? Νομίζω κανένα δύο φορές ήταν γιατί μου βρήσαν τη μάνα. Α, ναι. Ναι. Και εκεί τρελάθηκες. Έτσι, ναι. Ήταν, ναι. Μια χαρακτηριστική στιγμή ήταν που ήμουν έτσι στην εφηβεία και σε ένα βεσπάκι πάνω και περνούσα ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και χτύπησα με το χέρι μου το καθρεφτάκι ενός ταξιτζή, όπου πόναγα εντωμεταξύ. Παρόλα αυτά του κάνω συγγνώμη, γιατί δεν έπαθε τίποτα ο καθρέφτης. Ναι. Απλώς τον άνοιξε το παράθυρο και είπε για τη μάνα μου κάτι. Και κατέβηκες? Φρέναρα, κατέβηκε. Αυτός ανέβασε παράθυρο, γιατί είμαι και ογκώδης τύπος και τρόμαξε. Και του ρίξα κάνα δύο κλωτιές στην πόρτα. Α, και ναι, μετά έφυγα. Ναι. Κάτι τέτοια τα παθαίνω, αλλά τρεις φορές τα 40 χρόνια μέχρι στιγμής, νομίζω τέσσερις. Τόσο σπανία. Ναι. Γενικά είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να υπάρχει μια ισορροπία. Τρελαίνομαι στις εντάσεις. Και σου είσαι έτσι πολύ ήρεμος και... Σε γενικές γραμμές, ναι. Χωρίς εντάσεις. Ναι, άμα είμαι στα άλλα, σε αυτό ειδικά. Είσαι παντού ήρεμος. Ναι. Έχεις δικά σου προσωπικά αντικείμενα παλιά? Δεν είναι ότι συλλέγεις αντίκειες? Όχι, παιδί μου, δεν είναι. Ναι, δεν έχω δηλαδή κάτι αξίας. Είναι πράγματα τα οποία. Δικά σου, τα παιχνίδια σου, αυτά που είχες. Τα παιχνίδια μου ακούγεται λίγο. Έχεις τα παιχνίδια σου. Κούκλες μου. Έχεις τα αυτοκινητάκια σου και τα λοιπά? Όχι, έχω αυτοκινητάκια που δεν ήταν που τα είχα από παιδί. Τα είχα κάποια στιγμή. Σαν τα βρει και τα αγόρασα. Σ' άρεσε. Έτσι με κούλια. Με τα πεις αντικείμενα? Ό,τι μπορώ ή αν έχω χρόνο κάτι θα ήθελα. Ο παπάς τι δουλειά έκανε? Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Μετά δούλεψε σε νοσοκομείο ως νοσηλευτής και πήρε τη σύνταξή του από το νοσοκομείο. Και η μαμά? Η μαμά ήταν αρχηγός στην Tupperware. Έλα! Ναι, ήταν παλιά, δεκαετία 80, έτσι αυτό. Ήτανε... Που πηγαίνανε στα σπίτια και αυτό. Ναι, και ήταν... Απίστευτη. Είχε το επικοινωνιακό, το είχε. Α, πάρα πολύ. Άρα η μαμά δεν τρεπόταν, ήταν ανοιχτός τύπος. Όχι, καθόλου. Ήτανε, είχε ωραίο αντίβαρο στην οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν σοβαρός, η μητέρα μου ήταν. Αδέρφια, αλλά έχεις, Βασίλη? Έχω άλλα δύο. Πού ένα μεγαλύτερο αδερφό και μία αδερφή μικρότερη. Καμία σχέση με την ηθοποιία? Ναι, καμία σχέση με τα καλλιτεχνικά. Εκτός από τον αδερφό μου που είναι art director, γραφίστα σε περιοδικά. Αντάξει. Ναι, που έχει. Έχει μια καλλιτεχνική ηθοποιία. Την έχει και είναι και πάρα πολύ καλό. Εσύ πότε θα κάνεις δικιά σου οικογένεια? Θα δούμε. Δεν ξέρω. Θέλεις, ρε παιδί μου, ή. Φυσικά, ποιος δεν θέλει. Αλλά ξέρεις, δεν το πιέζω. Γιατί? Γιατί αυτό έρχεται. Δεν το έχεις αισθανθεί μέχρι στιγμής? Επειδή είσαι της ηρεμίας, δεν είσαι τον εντάξει. Είσαι της οικογένειας, είσαι ο τύπος που θεωρούμε ότι είσαι της οικογένειας και όχι... Ναι, αυτό από το σχολείο μου το λέγανε αυτό και τελικά έβλεπα όλους τους φίλους μου που δεν ήταν της οικογένειας. Να παντρεύονται. Να τέσσερα παιδιά ο καθένας. Ναι, όχι, εντάξει, εγώ δεν βιάζομαι. Παιδιά θες να κάνεις ή σε αγχώνει αυτό? Ναι, θέλω.
Θες, ε. Θέλω, ναι. Να βρεις κάποιον να παίζεις κοντά στο αυτό. Λέει, ναι, ναι. Να είμαστε, ξέρεις, να έχω λόγους να πηγαίνω παιδική χαρά, μην πηγαίνω μόνος. Σωστό. Τι. Δεν πηγαίνεις παιδική χαρά. Όχι, παιδί μου. Τι θα κάνει, ρε παιδί. Ωραία. Γι' αυτό προσέχω τι θα λέω και ντρέπω, γιατί λέω μετά μπορεί να βγει. Όχι, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Ξέρεις κάτι. Και αυτό που διάβασε μια συνέντευξή σου ότι μεταποιεί αντικείμενα, αυτό τι κάνεις δηλαδή. Μεταποιώ αντικείμενα. Απλώς ξέρεις, κάποια μπορεί να μου χρησιμεύσουν ως, ας πούμε, τη σκάφη που λέμε. Μπορεί να την έχω να βάζω περιοδικά ή να βάζω μπουκάλια μέσα και να βάζω φωτάκια ή να.